Γιώργη μου, ορίστε. Σε βάζουμε σε αυτή την, σε αυτή την πόρτα ενός εθνομηδενισμού ο οποίος λειτουργεί καταλυτικά και τον διαβάσαμε στην αποθέωσή του που δεν ήταν άλλο από το Σκοπιανό, το οποίο το μεταφέρουν Λάβαρο, αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για το ότι έκαναν κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε όλο τον πλανήτη. Έδωσαν όνομα, ταυτότητα, γλώσσα, υπηκότητα σε ένα πλάσμα λαού. Σ' ακούω. Πλάσμα, ωραία. Πολύ μ' άρεσε αυτό, θα το χρησιμοποιώ και εγώ τώρα. Ένα πλάσμα λαού, ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα έγκλημα στο διηνεκές κατά της πυρηταποθήκης της Ευρώπης, κατά των Βαλκανίων. Ένα έγκλημα στο διηνεκές, το οποίο ενώ υποτίθεται ότι μας λένε ότι είναι μια συνθήκη, μια συμφωνία ειρήνης, ουσιαστικά πρόκειται για μια συνθήκη πολέμου, που όπως είπαμε και την Τρίτη πρόκειται να φέρει πολλά δεινά. Εάν δούμε τώρα λίγο την ιστορία των Σκοπίων και πώς αυτή εξελίχθηκε σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, πράγματι να συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν υπάρχει προηγούμενο σε όλη την παγκόσμια πολιτική και διπλωματική σκηνή. Δεν υπάρχει καταγραμμένο πουθενά κάποιο έθνος κλέφτης να κλέβει την σημαία από την Ιαπωνία, την ιστορία από την Ελλάδα, την γλώσσα από την Βουλγαρία και να δημιουργείται ένα κράτος το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για εφεύρημα. Τη σημαντικότητα της κλοπής ονόματος τη διαβάζουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Η οποία Μεγάλη Βρετανία, οι Γάλλοι πατάνε πόδι και λένε η περιοχή Βρετάνη, Μπρετών, είναι γαλλική. Για να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπείτε πια η αυτοκρατορική Αγγλία. Η Αγγλία του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Αφρικής ως Ηνωμένο Βασίλειο. Και η Αγγλία το δέχτηκε. Απέβαλε την ονομασία της. Μια ονομασία η οποία έρχεται από τον Βρούτο, η Βρουτανία. Την ίδια στιγμή που οι ελάχοι, οι απειροελάχοι, οι μηδενικοί σε αυτή τη χώρα αναγνώρισαν ένα σπάραγμα, ένα κρατικό μορφωμά με το όνομα Μακεδονία. Εμείς, τι έλεγε κάποτε ο πάρα πολύ σημαντικός Έλληνας, ο Καστοριάδης, ας σας πω Μακεδονία όλος ο πλανήτης. Άμα δεν τους πούμε εμείς, ποτέ δεν θα αποκτήσουν όνομα. Υπερηφάνος ο ελάχιστος μαζί με εκείνο το διαβόη, το κοντζιά, καμαρώνανε ότι τους δώσαμε όνομα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Κωστή, σωστότατη παρέμβαση. Εγώ έχω μία απορία, την οποία θέλω να εκφράσω και δημόσια. Αυτό το είπε προηγουμένως, συγγνώμη. Γιατί ο Γιώργος, συγγνώμη, ο Κώστας είπε ότι μας έχουν καταντήσει ένα κράτος σκουπίδι. Από πρωταγωνιστή μας έχουν κάνει έναν ασήμαντο κομπάρς. Σ' ακούω. Δεν μας έχουν καταντήσει. Εμείς επιτρέψαμε να μας καταντήσουν. Εμείς το επιτρέψαμε αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, στην περίπτωση του ζητήματος των Σκοπίων, ο ελληνικός λαός μίλησε πάρα πολλές φορές με συγκεντρώσεις στις τάξεις του 1 εκατομμυρίου, των 2 εκατομμυρίων και των 500.000 ανθρώπων. Μίλησε. Άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Άλλοι δεν αισθάνονται πόσο πολύ πονάει τον ελληνικό λαό αυτό όλο το ρεζιλίκι εντός της Ελλάδας. Σήμερα ήμουνα στη Νέα Υόρκη στο μεγαλύτερο ομογενειακό σταθμό, τον Ελλάς FM, και λέγαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και έχω την αίσθηση, την βεβαιότητα μάλλον, όχι την αίσθηση, ότι περισσότερα καταλαβαίνουν οι ομογενείς που λείπουν από την Ελλάδα ή δεν ήρθαν καθόλου στην Ελλάδα ή έρχονται μόνο για διακοπές εδώ, παρά εδώ στο εσωτερικό της χώρας, πόσο πολύ ντρέπεται ο Έλληνας πολίτης για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και ξεκίνησα να σου λέω ότι έχω μια ερώτηση να κάνω. Αν αύριο μεθαύριο κάποια χωριά της Βουλγαρίας αποφασίσουν και πούν ότι εμείς είμαστε ευρύτες, κάτοικοι του Εύρου, τι θα γίνει δηλαδή? Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή 30-40 χρόνια γιατί κάποια χωριά στον Εύρο, κανένα εκατομμύριο άνθρωποι θέλουν να ονομάζουν τους εαυτούς τους Εύρος? Αν αύριο μεθαύριο
κάποια χωριά στην Αλβανία θέλουν να ονομάζουν τους εαυτούς τους Χιανιώτες. Την Ήπειρο Τσαμουριά. Ναι, η Τσαμουριά. Την Τσαμουριά είναι, δεν υπάρχει Ήπειρος. Ναι, έτσι. Λοιπόν, αν αύριο μεθαύριο κάποιοι κάτοικοι της Ρουμανίας θέλουν να ονομάσουν τους εαυτούς τους Αθηναίους και να πούν ότι εμείς είμαστε οι γνήσιοι απόγονοι των Αθηναίων. Και μετά κάποιοι κάτοικοι της Μολδαβίας, ενός μικρού κράτους, κάποια χωριά να μαζευτούν και να πούν ότι εμείς θέλουμε να ονομαζόμαστε Λαρισαίοι. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα εμείς, θα πρέπει να παραχαράξουμε την ιστορία για κάθε έναν από αυτούς, επειδή κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν κράτη τραβεστή, γιατί αυτό πρόκειται. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι η απόλυτη αλήθεια. Δημιουργούν κράτη τραβεστή στα Βαλκάνια, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα εκείνη να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να έχουν έτοιμες όλες αυτές τις συνθήκες που να ξεσπάσει για ψήλου πίδημα και πάλι ένας πόλεμος. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Η ίδρυση του κράτους των Σκοπίων δεν αντέχει σε κάποια λογική, όπως και αν το δεις. Ούτε καν όταν πάμε πολύ πίσω στην εποχή του Τίτο, δεν υπάρχει κάποια λογική το να πει ότι το κάνω ένα κράτος μαξιλάρι στα νότια σύνορά μου, ανάμεσα σε μένα και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να έχω στο μέλλον, το έχει διαβλέψει αυτό, δημιουργήσει μια αιστεία η οποία θα μπορέσω να πάρω από τους Έλληνες ό,τι περισσότερο μπορώ και να διασφαλίσω την παραμονή μου στην εξουσία. Δηλαδή, για κάποιος και για κάποια σκέψη που είχε ο Τίτο, πρέπει σήμερα όλος ο πλανήτης να παραχαράξει την ιστορία του και να μας πει ότι η ιατρική, η λέξη δημοκρατία, η λέξη πολιτική, η λέξη διπλωματία, η λέξη ό,τι μπορείς να φανταστείς από αυτές τις λέξεις που έκτισαν τον δυτικό πολιτισμό δεν είναι ελληνική. Όχι. Το μεγαλύτερο βασίλειο που μετέδωσε τον πολιτισμό προς την Ανατολή και το μεγαλύτερο βασίλειο που στάθηκε η αφορμή για να ποτίσει η Δύση τις αρχίες, τις δομές της και τις αξίες της, πρέπει σήμερα να πούμε ότι όχι, δεν είναι ελληνικό. Και πρέπει όλοι εμείς οι κάτοικοι της Μακεδονίας που μένουμε εδώ, είτε είμαστε Μακεδόνες είτε καταγόμαστε από αλλού, όπως εγώ που δεν είμαι Μακεδόνες, πρέπει να πούμε ναι, έχουν δίκιο, σκάστε, μην μιλάτε, πάψτε, σκάστε, μην μιλά κανένας. Δεν υπήρχε Μακεδονία, δεν είναι ελληνική. Δεν θυμάσαι την έκφραση του τότε πρωθυπουργού? Στα πλήθη τα οποία βλάκωναν τους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Πώς τους είπε? Όχλο, όχλο. Εγώ θέλω, ναι, και παράτερο πλήθος, μας είπαν και οτιδήποτε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κάποια πολύ απλά πράγματα, τα οποία ήρθε η ώρα να τα συζητήσουμε. Και να τα συζητήσουμε τώρα, πριν κάνει έκρηξη το καζάνι και κάνει μπουμ ο ελληνικός λαός. Σε αυτά τα 2.100.000 κατοίκων που μένουν στο κράτος των Σκοπίων, πόσοι είναι οι Σκοπιανοί? Γιατί δεν είναι και τα 2 εκατομμύρια Σκοπιανοί. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αισθάνονται Αλβανοί. Ένα άλλο μέρος αισθάνονται Τούρκοι. Ένα άλλο μέρος αισθάνονται Βούλγαροι. Ένα μικρότερο μέρος, θα σου πω εγώ, αισθάνονται Έλληνας. Δηλαδή, από τα 2.100.000 κατοίκους, πόσοι αισθάνονται Σκοπιανοί? 800.000? 900.000, άντε 1.000.000. Μάλιστα. Για αυτό το 1.000.000 που αισθάνονται Σκοπιανοί, πόσοι από αυτούς αισθάνονται Μακεδόνες? 300.000, 400.000, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή, για 300-400.000 ανθρώπων που μένουν στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, ποιος είναι ο τόσο σπουδαίος λόγος που πρέπει να παραχαραχτεί η παγκόσμια ιστορία και πρέπει να παραδεχτούμε εμείς ότι υπάρχουν τρεις Μακεδονίες. Μία ελληνική, μία η βουλγάρικη και μία η σκοπιανή. Αυτά είναι αηδίες. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα συνεχίσει στον αιώνα των αιώνων να είναι ελληνική. Και να πάμε στο διατάφτα. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Τα είπαμε και την Τρίτη. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται διότι θα πρέπει να παραδεχτούμε και να πούμε στον κόσμο ότι για να λιανθεί το τελευταίο πεδίο μάχης του ψυχρού πολέμου έπρεπε να πάρουμε τα πάντα από τους Έλληνες και να τα δώσουμε σε ένα μικρό κρατήδιο
το οποίο θα αφαιρεί την δυναμική του λαού που σπούδασε τα Βαλκάνια. Ακόμα και η εγγραφή των Βαλκανίων, και όχι μόνο των Βαλκανίων, και οι διδαχές τους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Από μας μάθανε γράμματα, την κυριλική γραφή, και από μας αποκτήσανε κάποια υπόσταση. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου τώρα και θέλουν όλα αυτά να τα διαγράψουμε μόνο κονδυλιά, με μια συνθήκη απαράδεκτη, πείθοντας τους Έλληνες ότι μπορεί και να μην έχουμε σχέση με όλο αυτό το οποίο έχει διδαχτεί ο πλανήτης στην παιδεία, το όχι μόνο η Ελλάδα, ο πλανήτης το έχει διδαχτεί. Ακαδημαϊκοί, δάσκαλοι, άνθρωποι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, γελάνε, ξεκαρδίζονται με αυτό που έγινε στα Βαλκάνια με το κράτος των Σκοπίων και γελάνε και ξεκαρδίζονται πώς η νέα γενιά των Ελλήνων, η νέα γενιά των πολιτικών καταδέχτηκε όλο αυτό το ρεζιλίκι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπου και αν πας, αυτό συζητάνε. Και η ερώτηση είναι μία. Πώς το δεχτήκατε? Γιατί το δεχτήκατε? Πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά έχουν παίξει άνθρωποι όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γενς Στόλτεμπεργκ, που έδωσε μεγάλο αγώνα εκεί. Η Άγγελα Μέρκελ, πολύ μεγάλο ρόλο. Ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και ένα πλήθος ανθρώπων που σπεύσανε να δημιουργήσουν τις βάσεις για την καταστροφή της ιστορίας του ελληνισμού. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουν τα Βαλκάνια στο μέλλον, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να γίνουν ένας πολύ γκριζαρισμένος χώρος. Όχι χώρα, χώρος, που θα τον παρουσιάσουν ως το πρότυπο της ανάπτυξης που θα βασιστεί στο σχέδιο της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινό νόμισμα, δεν θα είναι το ευρώ, κάποιο άλλο, με κοινές κουλτούρες, με κοινές συνθήκες και ένας χώρος ο οποίος θα είναι πολύ φιλικός σε όσους θέλουν να παρατήσουν τα σπίτια τους στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στην Ευρασία, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και να έρθουν να κατοικήσουν εδώ.